Άλλο ένα workout sessions εδώ στο Music Booth ξεκινάει τώρα. Είμαστε συντονισμένοι στο κανάλι του Music 892 στο YouTube. Κάντε και ένα subscribe, δηλαδή πραγματικά, και να κλικ στο καμπανάκι για να σας βγαίνει ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Είναι 20 λεπτά, είναι γρήγορα, είναι ενεργά, γυμνάζουμε όλο το κορμί. Μπορεί να δίνουμε έμφαση σε κάποια άλλη μυϊκή ομάδα ανά καιρούς, αλλά κοιτάζουμε κυρίως να γυμνάζουμε όλο μας το σώμα. Φυσικά στην παρέα μου έχω τα αποσμητικά Rexona. Τα αποσμητικά Rexona, να σας πω, έχουν τεχνολογία Motion Sense. Ενεργοποιείται με κάθε κίνηση του σώματός μας για να μας προστατεύει διαρκώς. Αρκετά τα είπαμε όμως, πάμε να ξεκινήσουμε, τι λέτε. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω σκηνάκι για ζέσταμα. Όποιος θέλει και μπορεί και έχει στο σπίτι του, μπορεί να κάνει. Μην δώσετε πολύ σημασία στο ρυθμό το δικό μου, ο καθένας όπως μπορεί. Το σκηνάκι πρέπει λίγο να το δουλέψεις και να βρεις το ρυθμό. Αν τώρα δεν έχετε σκηνάκι στο σπίτι, μπορείτε να κάνετε το γνωστό ζέσταμα που κάνουμε τόσο καιρό εδώ. Skipping, γόνατα ψηλά, jumping jacks, τα ξέρετε. Και πάω να ξεκινήσω ζέσταμα. Λοιπόν, πήγαμε! Σήμερα θα δώσουμε πιο πολύ έμφαση στα χέρια μας, γιατί δεν πρέπει να παραμελούμε και το πάνω μέρος του κορμιού μας. Θα δουλέψουμε κοιλιακούς ραχαίους διατάσεις και θα ξεκινήσουμε να ζεσταθούμε σιγά σιγά με τα γνωστά καθίσματα και πίσω προβολή. Και μετά θα μπούμε στο πρόγραμμα. Φύγαμε! Ξεκινάμε για 45 δευτερόλεπτα από τώρα. Αφού τελειώσουμε αυτή την άσκηση, πάμε τώρα να δουλέψουμε άσκηση για στήθος, φυσικά με τους αλτήρες, και μετά να κάνουμε και άλλη μια παραλλαγή. Πάλι δουλεύουμε στήθος με διαφορετική γωνία. Λοιπόν, τα έχουμε ξανακάνει βέβαια, αλλά θα σας τα υπενθυμίσω. Να κάτσω έτσι για να με βλέπετε. Εκεί. Λυγίζω τα γόνατά μου. Ψηλά τα χέρια, θα κατέβουν χαμηλά ορθή γωνία και πάνω. Η γνωστή κίνηση. Εκ νέου το ανέβασμα.
όπως είμαι, κλείνω τα χέρια προς τα μέσα, θα κάνω ένα άνοιγμα εδώ, πριν να ακουμπήσουν κάτω και ψηλά, αλλά δεν θέλω να τα έχετε τεντωμένα, κλειδωμένα τους αγώνες, θέλω ένα ελαφρό λίγισμα, σαν να θέλω να ανοίξω την αγκαλιά μου για να βάλω κάποιον μέσα μετά. Πάμε! Θέλω να πάρουμε ένα λάστιχο, ό,τι έχει ο καθένας στο σπίτι του, είτε έχετε αυτό στο δικό μου, είτε έχετε πιο λεπτό. Παίρνουμε το λαστιχάκι και το περνάω εδώ, κάτω από τις φτέρνες μου. Ρυθμίζετε την αντίσταση όπως θέλετε εσείς, όσο πιο κοντά το πιάνετε αυξάνεται η αντίσταση, όσο πιο πίσω πιο χαλαρά. Αν έχουμε τραυματισμό, είναι καλό να το έχουμε χαλαρά. Τεντώνω μπροστά, τα χέρια είναι στο ύψος του στήθους μου, ίσια η πλάτη και κάνω αυτή την κίνηση. Επιστρέφω, τεντώνω και πίσω. Πρέπει η κίνηση να βγαίνει από την πλάτη σας. Εκεί που πιέζομαι βγάζω αέρα και τα χέρια μας δεν κατεβαίνουν, δεν αλλάζουν γωνία. Μένουν εκεί, στο ύψος του στήθους. Πολύ ωραία άσκηση και ό,τι πρέπει αν έχετε τραυματισμούς ή αν θέλετε να δυναμώσετε ώμους και ομοπλάτη. Όπως είμαστε τώρα πριν τελειώσουμε τα χεράκια μας, να μην κάνουμε και κάμψεις δικεφάλου, να τις κάνουμε. Λοιπόν, παίρνετε αλτηράκια ή μπουκαλάκια με νερό ή κονσέρβα, ό,τι έχετε στο σπίτι, ό,τι έχει ο καθένας. Αν θέλετε και δεν έχετε κάτι, μπορείτε να το κάνετε και σκέτα, χωρίς βάρος. Αρκεί να κάνετε σωστή την άσκηση. Ανοίγω ελαφρώς τα ποδαράκια μου. Λυγίζω ελάχιστα και κάνω μία κάμψη δικεφάλου με τα χέρια μου στον κορμό μου. Εδώ. Κάτω. Επάνω βγάζω αέρα για 45. Το κύριο πρόγραμμα για την ώρα. Πάμε να κάνουμε κοιλιακούς. Σήμερα θα δώσουμε λίγο περισσότερη βάση στη δουλειά μας και θα κάνουμε περισσότερες ασκήσεις κοιλιακών. Πάρτε βαθιά ανάσα γιατί θα δουλέψουμε κοιλιά. Θα δουλέψουμε πολλούς κοιλιακούς. Ξέρω πόσο πολλούς αγαπάτε και από τα μηνύματα που λαμβάνουμε κιόλας και στο σταθμό θέλετε κοιλιακούς. Λοιπόν, πάμε να δουλέψουμε τους κλασικούς βασικούς που ξέρουμε, μόνο που αυτή τη φορά θα πάρω τα λιδιράκια στο χέρι μου, θα σηκώσω ψηλά τα χέρια μου, πρέπει να τα κρατήσετε σταθερά, δεν πρέπει να παίζουν τα χέρια και απλά θα ξεκολλήσω την ομοπλάτη μου από το έδαφος. Λίγο. Φυσικά παίζω πάντα με την αναπνοή, πολύ σημαντική αναπνοή σε κάθε άσκηση που κάνω και δεν ξεκολλάω τον κορμό μου από το έδαφος. Φύγαμε για 45, αναπνεύστε καλά και κρατήστε.
όπως είμαι, αλλάζω θέση, σαν να κάθομαι ποκλαδό, φέρνω το βάρος στο στήθος μου, τα χέρια μου κρατάνε τα βαράκια, κολλάω καλά τον κορμό μου στο έδαφος, παίζω με τις αναπνοές μου και ξεκολλάω ελαφρώς την ομοπλάτη μου. Δουλεύω για 45. Έρχομαι σε αυτή τη θέση να δουλέψω στο πλάι. Όποιος θέλει μπορεί να έχει τα πόδια του κάτω. Σφίγγω καλά τον κορμό μου, βγάζω έξω το στήθος. Ίσια πλάτη, φέρνω τα βαράκια στο στήθος μου και δουλεύω περιστροφές. Όποιος θέλει να το κάνει πιο δύσκολο τώρα, σηκώνει τα πόδια από το έδαφος, σφίγγει καλά τον κορμό να βρει ισορροπία, έξω το στήθος, κοιτάω ψηλά και δουλεύω περιστροφές. Αυτό που λέμε τα Russian twists. Πάμε για 45, κρατήστε, είναι δύσκολο. Κάτι πιο απαιτητικό. Ξαπλώνω. Φτιάχνω καλά τη θέση μου, τα χέρια μου κάτω. Θέλω να σηκωθούν τα πόδια, να κάνω αυτή την κίνηση, αλλά θέλω να εστιάσετε πολύ καλά στην κοιλιά σας και να σφίξετε, γιατί θέλω να τραβήξετε κατακόρυφα προς τα πάνω. Δεν θέλω να κάνετε αυτό, είναι λάθος η κίνηση. Θέλω από εδώ που είστε, παπ, ένα σήκωμα. Αυτό. Έτσι είναι σωστή άσκηση. Αυτό δεν βοηθάει και δεν είναι σωστό. Θέλω εκεί. Εντάξει, κουραστήκαμε. Υδρώσαμε, δεν μπορώ να πω όχι. Και μια που υδρώσαμε, να σας πω ότι έχω το ρεξόνα στην παρέα μου, το οποίο δεν με εγκαταλείπει ποτέ. Γιατί θέλω να νιώθω πάντα φρεσκάδα και να με υποστηρίζει σε κάθε μου κίνηση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ραχαίους. Θα κάνουμε δύο ασκήσεις. Είναι μια άσκηση που δουλεύει και τους ραχαίους μου αλλά και την κοιλιά μου. Και μετά θα πέσω κάτω να κάνω τους κλασικούς που έχουμε συνηθίσει. Τετραποδική στήριξη. Σηκώνω ένα λάξ χέρι-πόδι. Εστιάζω πάρα πολύ καλά στην ισορροπία μου και στον κορμό. Δουλεύει και πολύ την ισορροπία μας. Δεν θέλω να κουνιέται ο κορμός μου. Μένω για ένα δευτερόλεπτο. Επιστρέφω. Παίζω με την αναπνοή μου. Και πάμε.
είμαι, κατεβαίνω προς τα κάτω και πάμε να δουλέψουμε ένα λάξ, χέρι-πόδι, τους γνωστούς ραχαίους. Σφίγγω καλά τους γλουτούς μου, καλά τη ράχη μου, δεν σηκώνομαι πολύ ψηλά και πάμε, ένα λάξ. Κάθομαι πάνω στα πόδια μου, κατεβαίνω κάτω, κάτω, κάτω να χαλάρωσω τη μέση μου και μένω για 15 με 20. Επιστρέφω, σηκώνομαι σιγά σιγά για να μην ζαλιστώ. Πάμε να κάνουμε τους ώμους μας. Παίρνω και τις ανάσες μου. Παίρνω και το άλλο χέρι. Πίσω, παίρνω το χεράκι μου πίσω και τραβάω ελαφρώς, χωρίς να πονέσω όμως, έτσι. Πάμε να κάνουμε και το άλλο. Τον αχέλο μας και ολοκληρώνουμε. Αυτό ήταν και για σήμερα, αγαπημένοι μας εδώ φίλοι του Music Booth, και χαίρομαι που ήσασταν στην παρέα μου. Εύχομαι να σας άρεσε το πρόγραμμα, εύχομαι να το κάνετε και να το ευχαριστηθείτε. Ήταν η Ευαγγελία Τζιορλίδα σε ένα ακόμη workout session εδώ 20 λεπτό, όπως το κάνουμε κάθε φορά. Music 892, το κανάλι μας στο YouTube, για να κάνετε subscribe και κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση για ό,τι νέο ανεβαίνει όσον αφορά στη γυμναστική, εδώ που δείχνουμε πολλά γλυκά φιλιά. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!